μέχρι να γίνει αυτό, κυρία Πρόεδρε, τη διαδικασία σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε τώρα τη αρχή επί των άνθρωπων, πότε θα μπει. Θα το συζητήσουμε να, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή μέρα που συζητάμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και αυτό γιατί πριν από πολύ λίγα χρόνια, μεσούσης της κρίσης και ενώ συνεχίζεται η κρίση, οι συζητήσεις που γινόταν σε αυτή την αίθουσα ήταν σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Γινόταν μια ιδεολογική σύγκρουση πάνω στο δίκαιο του αίματος ή το δίκαιο του χώρου, της γέννησης, της πατρίδας και ταυτόχρονα αυτή η συζήτηση έφτανε σε σημεία και δεν ήταν τυχαία, βουρλιζόταν, εντοπαριζόταν να γίνει αυτή η συζήτηση, ήταν στα πλαίσια τότε της λογικής των δύο άκρων και της επανόδου των μετεμφυλιακών διχαστικών συγκρούσεων στην πατρίδα μας, ερχόντουσαν στην επιφάνεια σε συχνά διαστήματα θέματα τα οποία εμφυλοχωρούσαν και ταυτόχρονα οξύνανε μια τέτοια συζήτηση. Σας θυμίζω μια τροπολογία η οποία είχε μάλιστα ευρύτατο φάσμα υπογραφών, αν δεν κάνω λάθος, είχαν φτάσει στους 85, με την οποία ζητείτο επιτακτικά να μην έχουν δικαίωμα αλλογενείς να μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές στη χώρα μας και να τελειώνουν και να γυρνάνε στις πατρίδες τους, κάτι για το οποίο υπήρχε, ήταν στοιχείο έπαρσης και περηφάνειας, ας πούμε, τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν παρέδιδαν ταξίφι και σε παιδιά από την Αφρική, από άλλες χώρες ή Υπήρους που ερχόντουσαν εδώ. Κι όμως είχε έρθει και είχε γίνει επί μία εβδομάδα πολύ σκληρή συζήτηση και στο δημόσιο χώρο για αυτά τα πράγματα. Είναι στοιχείο λοιπόν ορίμανσης, είναι προχώρημα το ότι σχεδόν όλο το φάσμα των πολιτικών κομμάτων στην σημερινή Βουλή, σε μια κοινωνία η οποία δοκιμάζεται είτε έτσι αλλιώς πολλαπλά και έχει και τα συντηρητικά και τα άλλα αντανακλαστικά της, υπάρχει αυτή η προσέγγιση, αυτή η σύγκληση πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το οποίο βεβαίως έρχεται μετά από πολλές δεκαετίες στη χώρα μας. Δηλαδή το πολύ απλό, ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ με κάποιους τρόπους, με κάποιες προϋποθέσεις και που δεν είναι μετανάστες, δεν ήρθαν από κάπου αλλού, από την γυλιά της μαμάς τους στην Ελλάδα ήρθανε, θα έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Το 79 θυμάμαι ένα νηψάκι μου γεννήθηκε στο Βέλγιο και τους δώσανε αυτόματα την ηθαγένεια, ας πούμε, τότε, πριν 35-40 χρόνια. Ύστερα προτίμησε την ελληνική ηθαγένεια, ήρθε, έκανε το στρατό. Πολύ απλά πράγματα για μια Ευρώπη πριν να γίνουμε μάλιστα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχονται τώρα το 2015 και ακόμα τα συζητάμε. Θα σας θυμίσω τη δημόσια συζήτηση, τη σκληρή αντιπαράθεση που είχε υπάρξει για μήνες για τον Τσενάι, το παιδί από την Αλβανία που κατέγεται, το σημειοφόρο που τώρα βρίσκεται κάπου στο Κολούμπια, είναι καθηγητής και τον οποίο τον είχαν κάνει φέτες όλοι οι εθνικιστές που και σήμερα θεωρούν ότι κινδυνεύει η πατρίδα μας που έχει μόνο 93% συμπαγές, ομογενοποιημένο πράγμα, δηλαδή τόσο σφιχτό που είναι, θα έλεγα, προβληματικό. Και λένε πως υπάρχει πρόβλημα από πολυπολιτισμικές αντιλήψεις. Θυμηθείτε όλη τη συζήτηση που έγινε για τον Τζενά. Τι έγινε μέσα στα σχολεία, τι έγινε μέσα στους δασκάλους, στους καθηγητές, στις πολιτικές δυνάμεις. Δεν φτάσαμε στην κρίση λοιπόν μόνο από τις διαπλοκές, τα σκάνδαλα και από την ποιότητα του χρέους που είπατε, κυρία Πρόεδρε. Φτάσαμε από τέτοια φαινόμενα, από μια κοινωνία η οποία βομβαρδιζόταν από τέτοια στοιχεία. Και είμαι υπερήφανος, διότι ο σημερινός Πρωθυπουργός, ως νέος νεαρότατος πρόεδρος του κόμματός μας, πριν από 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε συνοδευτεί στην πρώτη του παρουσία στα σαλόνια, να πούμε εδώ, στο Μαξίμου, όταν γινόταν ακόμα
η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας από μια κοπέλα στην οποία δεν δίνανε την ηθαγένεια παρότι ήταν απόφυτος του ελληνικού λυκείου. Μέσα από αυτές τις διαδρομές λοιπόν και τιμώντας κάθε παράδοση πολιτική που εκφράζεται εδώ από τα πολιτικά κόμματα, φτάσαμε σήμερα σε μια ουσιαστική σύγκληση, όχι ταύτιση, και η συζήτηση που έγινε και στις επιτροπές αλλά και εδώ θα βοηθήσει, ας πούμε, στο τέλος νομίζω να υπάρχει η ευρύτατη δυνατή συνένεση. Θέλω να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα γενικότερο, με αφορμή και τις διαπραγματεύσεις, τη συζήτηση, τη σκληρή αντιπαράθεση, να μην τη χαρακτηρίσω και πώς αλλιώς, που εξελίσσεται σήμερα σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνονται ότι κάποιοι κύκλοι, αναφερόμενος πάντοτε στα θέματα του σημερινού νομοσχεδίου, δηλαδή θα το δείτε σε σχέση με το μεταναστευτικό, δεν θα κάνω την ευρύτερη συζήτηση, φαίνεται πως κάποιοι ηγετικοί κύκλοι σε αυτό που ονομάζουμε ελίτ στις νεοφιλελεύθερες παραδόσεις και πολιτικές της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χάσει πια κάθε επαφή με την πραγματικότητα σε σχέση με τις μεγάλες προκλήσεις, τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν εν όψη και γύρω-γύρω από αυτό το φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ακούσατε προηγούμενα σε σχέση με τους Ούγγρους που είπε η κυρία Κανέλη, αν ήταν μόνο έτσι, ξέρει η Υπουργός, η κυρία Χριστοδουλοπούλου, το πόσο οπισθοδρομικά συμπεριφέρονται ως προς το μείζον ζήτημα που είναι κατελάχιστον να αναλάβουν ένα μερίδιο ευθύνης όλες οι χώρες με μια πολιτική την οποία εμείς είχαμε εισηγηθεί από χρόνια, πέρασε έστω κατελάχιστον στη Σύνοδο Κορυφής Πρωτετραμήνου και που ο κύριος Αβραμόπουλος την εισηγήθηκε ο Κομισάριος των Μεταναστευτικών. Δεν την αποδέχονται. Δεν την αποδέχονται. Δεν μπαίνουν. Θέλουν εθελοντικά, λέει, οι χώρες του Βορρά. Η Αυστρία, η άλλη, η Ουγγαρία, εντάξει, έχει και τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία και έχει και ιδεολογικούς λόγους που κάνει ό,τι κάνει από ό,τι φαίνεται. Αλλά μιλάμε τώρα για τις βόρειες χώρες. Δεν την αποδέχονται. Θέλουν να γίνει φράγμα Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, αλλού, ανθρωποφύλακες. Ετοιμάζουν στρατιωτικές επεμβάσεις για τα φουσκωτά ή τα μη φουσκωτά, λέει, για τους δουλέμπορους κτλ. Μαζί με τους δουλέμπορους θα φεύγουν και τίποτα αποθήκες μέσα που θα είναι στιβαγμένοι καμιά 400 άνθρωποι με τα μωρά τους. 3.500 νεκροί πέρσι και στις αρχές του χρόνου στην Μεσόγειο. Τρομακτικά προβλήματα. Άκουσα προηγούμενα από τους εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας ότι με το νομοσχέδιο, λέει, αυτό που φέρνουμε, προκαλούμε τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας. Δηλαδή να σταυροκοπιέται κανείς. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, που στα σύνορά της διαλύονται 2,5 χώρες, και στην Ιορδανία βρίσκονται 3,5 εκατομμύρια μετανάστες, εκ των οποίων οι 80 με το στάτους του πρόσφυγα, σε προσφυγικά στρατόπεδα. Και εξοδεύει, έτσι λέει η τουρκική ηγεσία, 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων ή για να πηγαίνουν με τα αποτυπώματά τους. Μας έχουν δώσει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, manual πώς κάνουν εκεί τη δουλειά, για να μπορούν να παίρνουν τα τρόφιμά τους κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στην Τουρκία 180 εκατομμύρια ευρώ πριν από μερικούς μήνες. Εάν δεν υπάρχει μια η οποία ταυτόχρονα πρώτον να σταματάει τις επεμβάσεις, τους πολέμους, τους διαμελισμούς των χωρών κλπ. Αυτό είναι ένα και στο χέρι. Διότι κανείς δεν φεύγει από την πατρίδα του, από το Ιράκ, τη Συρία, εμπροκειμένου, την πρώην Λιβύη, ας πούμε, κλπ. Για να πάει κάπου αλλού, εάν δεν είναι αφόρητη η κατάσταση εκεί. Εάν δεύτερον δεν υπάρξει μια ουσιαστική και χρηματική αλλά και αναπτυξιακή βοήθεια για τις γειτονεύουσες άμεσα χώρες ή και για τις ίδιες τις χώρες, για να μπορέσει ο κόσμος να μείνει εκεί, να συγκρατηθεί εκεί, τι μένει? Η καταστολή μένει. Αυτό μένει. Αυτό αφήνουνε να μένει. Όταν μάλιστα αρνούνται, το ελάχιστο σας λέω, διότι η πρόβλεψη η οποία κατατέθηκε προ μιας εβδομάδας ήταν για
24 συν 17.000 για 41.000 στη διετία από Ελλάδα και Ιταλία πρόσφυγες, τους οποίους θα υποδέχονταν άλλες 800, άλλες 2.000, άλλες 3.000 ως απαρχή μιας άλλης αντίληψης για να πηγαίνουν αυτές οι μεταναστευτικές ροές, ας πούμε, στους τόπους όπου θα μπορούσαν να εργαστούν, να βρούνε κατοικία κτλ. Δεν το αποδέχονται. Δεν το αποδέχονται, δεν το εφαρμόζουν. Τι μένει? Εξοπλισμοί, πόλεμοι, Ευρώπη φρούριο κλπ. Κλπ. Σε πρόβλημα που μπορέσει από αυτό το βήμα. Δεν είναι του παρελθόντος. Και ευτυχώς συμφωνούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις στο πώς προσεγγίζουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί. Δεν λύνεται αυτό το ζήτημα με αυτές τις πολιτικές και τις στρατηγικές. Δεν λύνεται. Είναι σαφές. Τα προβλήματα θα είναι τρομακτικά πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες επιχειρησιακές που ασχολούμαστε καθημερινά έξω από τα φώτα της δημοσιότητας και καλά κάνουν. Και διπουργικές που γίνονται και πολλά πράγματα γίνονται για να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που κινδυνεύει να είναι εκτός ελέγχου και στα δικά μας νησιά. Ας πούμε στο Βόρειο Αιγαίο, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο και ούτε λέω, αλλά σας λέω τώρα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτές τις στρατηγικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια λοιπόν τυφλότητα που δείχνουν για την στρατηγική της λιτότητας, για τη στρατηγική της απομείωσης και συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους, του δημόσιου χώρου, όλη αυτή δηλαδή η σύγκρουση που έχει έρθει στην επιφάνεια με αφορμή το ελληνικό ζήτημα και την σκληρή αντιπαράθεση που γίνεται για τις πολιτικές που θα ακολουθούν για να ξεπεράσουμε επιτέλους την κρίση με ανάπτυξη και υπέρ των εργαζομένων, την ίδια τυφλότητα δείχνουν έχουν για το μεταναστευτικό, όπως και για το σύνολο των ζητημάτων από τα οποία θα κριθεί όχι μόνο το μέλλον, αλλά και η αρχιτεκτονική, το εύρος, η θέση στο διεθνή περίγυρο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην κοροϊδευόμαστε. Ανταυτόν κάνουν μια πολιτική κουτσούκου ανάμεταξύ τους, μάλιστα κάθε μέρα μας θέτουν ζητήματα τα οποία υποτίθεται πως έχουν λυθεί ή τα οποία τα επαναφέρουν πάνω στο τραπέζι. Έχουν πάει, ας πούμε, πια σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλώς κατώτερη των περιστάσεων, κατώτερη της ιστορικής συγκυρίας την οποία βιώνουμε όλοι μας, αλλά είναι, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω σε μεσαιωνικές καταστάσεις, σε απομονωτισμούς, σε αυταρχισμούς και εκ των πραγμάτων και σε πολιτικές αναδιπλώσεις. Σε πολιτικά ακροδεξιά και φασιστικά φαινόμενα, τα οποία μέσα σε ένα τέτοιο θερμοκήπιο, όπου δεν ανοίγουν τα ζητήματα, δεν επιλύονται με βάση τις αρχές της προόδου και τις αξίες του ανθρωπισμού, θα αναβιώσουν τέτοιες καταστάσεις. Αυτή η απαράδεκτη λοιπόν κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Και αυτή τη μάχη δίνουμε και ως χώρα τώρα και ως κυβέρνηση με αφορμή μια συμφωνία που θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει άλλα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά οικονομικής βιωσιμότητας, πολιτικής και προοδευτικής προοπτικής, αναπτυξιακής λογικής και που να φέρνει μαζί της, ας πούμε, και έναν άλλο αέρα σε όλη την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα μιας πολιτικής ανοιχτών οριζόντων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλες τις χώρες, έτσι ώστε ζητήματα τα οποία εμείς τώρα καθυστερημένα, πολύ καθυστερημένα, συζητάμε εδώ πέρα μέσα και επιλύουμε νομοθετικά, καλό είναι και αυτό το βήμα που γίνεται, να μπορέσουν να αποτελέσουν στοιχεία ενός μόνιμου, νέου, αξιακού φορτίου και μιας νέας σχέσης με όλο τον υπόλοιπο κόσμο της ίδιας της Ευρώπης. Σε κατεύθυνση φίλη ειρηνική, άρσης των πολεμικών εστιών και των συγκρούσεων, ανθρωπιστική, βαθιά ανθρωπιστική σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και σίγουρα στην έξαρση, στην, αν θέλετε, στο να μπει στην πρώτη σειρά η υπόθεση της αλληλεγγύης. Της αλληλεγγύης με ανθρώπους ανεξάρτητα χρώματος, προέλευσης, θρησκείας για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων τα οποία σήμερα κυλιδώνουν και διαπερνούν όλο τον κόσμο.
Το βήμα που γίνεται, το βήμα που θα γίνει από αυτή τη Βουλή, από αυτή την κυβέρνηση, θα είναι ένα σήμα μέσα στην ίδια την κοινωνία μας ότι σε συνθήκες κρίσης δεν πρέπει να αναδιπλωνόμαστε, δεν πρέπει τα φοβικά σύνδρομα να τα περνάμε σε μοναχικές πορείες, δεν πρέπει να είμαστε και να είναι όλη η κοινωνία σε ομοιρία, σε φοβικές, μηντιακές κατασκευές για την υπέρβαση της κρίσης κατά μόνας, δηλαδή πατώντας ο ένας πάνω στον άλλον, διότι περί αυτού πρόκειται, αλλά αντίθετα, μακριά από τις λογικές του κοινωνικού αυτοματισμού, από τα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα μέχρι την αντιμετώπιση των θεμάτων των προσφύγων και του μεταναστευτικού, να πορευτούμε μια αλληλέγγυα, κοινή, συλλογική πορεία για την πρόοδο. Σας ευχαριστώ.